Βοηθός μέσα στην Ομοσπονδία, ο βοηθός προπονητή, ο κύριος Γκατζής, ο Διονύσης, ο ταμείας της Ομοσπονδίας μας, ο κύριος Μάκρας, ο Θανάσης, ο υπεύθυνος του Ταϊκβοντό, ο κύριος Σταύρος Ορενιέρης, ο προπονητής του Ταϊκβοντό, ο κύριος Σταύρακας, ο βοηθός προπονητής Σταύρακας επίσης, είναι ο γιος του κύριου Σταύρακα. Τρίτη ο Διονίκη μας, η Φλαδάκη Μαρία στο Ταϊκβοντό. Τρίτος επίσης ο Διονίκης, ο γιος στο Ταϊκβοντό. Χρυσός Ολυμπιονίκης και δεύτερη θέση, δύο μετάλλια, είχε και όχι στην ελεύθερη πάλι και στην ελληνορωμαϊκή, ο Παπαδάτος Αλέξανδρος. Ο προπονητής, ο κύριος Αποστόλου Νίκος. Η προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών, η κυρία Ζέρβα η Αθηνά. Η βοηθός προπονητή, η κυρία Αργυρή Μάρθα. Η φυσιοθεραπεία μας είναι τρία χρόνια μαζί με την ομάδα, η κυρία Νασίτσουλη. Χρυσή Ολυμπιονίκη είναι από την ομάδα μπάσκετ. Κυρία Σπίνου, η κυρία Χαϊνά, η κυρία Μελίνη, η κυρία Βεράνη, η κυρία Βουγούρη, η κυρία Πατέρα και η κυρία Κοτσιάφη Αλεξάνδρα και λοιπόν ομάδας. Για τα μετάλλια που πήρατε, αλλά... Τα μεγαλύτερα μπράβο είναι για αυτό που κάνατε. Ακόμα και αν δεν μας φέρνατε μετάλλια, θα ήμασταν περήφανοι για σας. Γιατί πρέπει η πολιτεία, αλλά και η κοινωνία, να μην αφήνει κανένα περιθώριο σκέψης ότι μπορεί να αφήνει ανθρώπους μόνους τους, χωρίς στήριγμα και χωρίς ενίσχυση στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν τη ζωή. Διότι αυτό κάνετε εσείς, διεκδικείτε με τον καλύτερο τρόπο, κάνετε πρωταθλητισμό και στη ζωή και μέσα στο γήπεδο. Η Ελλάδα λοιπόν της αλληλεγγύης πρέπει να είναι μια Ελλάδα που θα περνάει το μήνυμα ότι κανένας δεν θα είναι στο περιθώριο. Και βεβαίως, εντάξει, το μπάσκετ είναι και ομαδικό άθλημα, αλλά και στα ατομικά αθλήματα, το μήνυμα είναι ότι παλεύουμε και κερδίζουμε. Κερδίζουμε τη ζωή. Και από την πλευρά της πολιτείας, εγώ θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο για να στηρίζει τις προσπάθειές σας και γίνανε προσπάθειες ad hoc για να στηριχθούν αυτές οι επιτυχίες σας. Τώρα η υπόσχεση που πρέπει να δοθεί από τον Υπουργό είναι ότι δεν θα πρέπει εσείς να... ότι δεν θα πρέπει να κάθε φορά να προσβλέπετε σε έναν Υπουργό ή στην προσπάθεια κάποιων παραγόντων, αλλά να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να στηρίζει πάντα τις προσπάθειές σας. Αυτή νομίζω ότι πρέπει να είναι η καλύτερη υπόσχεση. Και εγώ σήμερα είμαι δύο φορές πιο χαρούμενος. Πάντοτε είμαι χαρούμενος όταν βλέπω επιτυχίες για τα εθνικά χρώματα, αλλά είμαι δύο φορές πιο χαρούμενος που βλέπω επιτυχίες από εσάς, γιατί καταγάγεται διπλή νίκη και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και μέσα στον αγωνιστικό χώρο που λέγεται ζωή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.